Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης πρόσφατα απένειμε, όπως κάθε χρόνο εξάλλου, το βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας Στέλιου Πιχωρίδη. Ένα βραβείο που απονέμεται σε καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης που προέρχεται διαδοχικά από τις σχολές Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Φέτος, με το βραβείο αυτό, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Φέτος λοιπόν τιμήθηκαν από κοινού ο καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος Μανώλης Κατεβαίνης, και ο καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κύριος Χαράλαμπος Κατερινόπουλος. Οι δύο βραβευμένοι καθηγητές του Πανεπιστημίου μας βρίσκονται απόψε μαζί μας. Τους καλωσορίζω και σας συγχαίρω βεβαίως. Καλησπέρα σας. Σας συγχαίρω για το βραβείο σας που μας έδωσε και την ευκαιρία να μιλήσουμε απόψε και χαίρομαι πολύ. Δεν ξέρω με ποιον θα ξεκινήσω, μάλλον με τον κύριο Κατερινόπουλο, για να μου πει δύο λόγια για τον Στέλιο Πιχωρίδη, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας ποιος ήταν ο Στέλιος Πιχωρίδης, προς τιμήν του οποίου καθιερώθηκαν αυτά τα βραβεία. Και στη συνέχεια θα μας πει ο κύριος Κατεβαίνης περισσότερα για το πώς, τι σημασία έχουν αυτό, τι σημασία έχει αυτό το βραβείο, για τα κριτήρια, κύριε Κατεβαίνη, και πολλά ακόμη. Κύριε Κατερινόπουλε, ποιος ήταν ο Στέλιος Πιχωρίδης? Ο Στέλιος ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας. Ήταν, ηλικιακά ήταν λίγο πιο μεγάλος από εμάς. Γεννήθηκε το 40. Το πρώτο πτυχίο το πήρε στα 23 του χρόνια και όχι σαν μαθηματικός, ήταν ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά από μία πενταετία περίπου από την αποφύτισή του, αποφάσισε να πάει στο εξωτερικό, πήγε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, όπου μέσα σε 4 χρόνια πήρε το μάστερς του και το διδακτορικό του. Κατόπιν αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου περίπου για μία δεκαετία, 10-12 χρόνια, εργάστηκε στο Δημόκρητο σαν ερευνητής, αλλά την ίδια εποχή είχε πάρα πολλές συνεργασίες με πολλά και μεγάλα πανεπιστήμια. Ήταν αυτή η εποχή που δημοσίευσε τις εργασίες του πάνω σε θέματα κλασικής αρμονικής ανάλυσης και έγινε παγκοσμίως γνωστός. Mm-hmm. Το 83 μας έρχεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είχαμε την μεγάλη χαρά και την ευτυχία να τον έχουμε. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν, μπορώ να τον ονομάσω, κοσμοκαλόγερος της επιστήμης, βρέθηκε σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον και δραστηριοποιήθηκε αμέσως κινούμενος προς την κατεύθυνση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Μαθηματικών. Νομίζω όμως, αν μου επιτρέπετε κυρία Κατερινόπουλε, ότι βοήθησε πάρα πολύ, συνέβαλε πάρα πολύ στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πραγματικά, διότι ξεκινώντας από το Τμήμα των Μαθηματικών, όπου επηρέασε πάρα πολύ τη μορφή του προπτυχιακού προγράμματος, επηρέασε τη μορφή του μεταπτυχιακού προγράμματος και τότε δεν είχαμε Βρετανία, είχαμε Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή του ανέθεσε λίγο πολύ την παρακολούθηση και την κατάρτιση των γενικών αρχών για τη δημιουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί μια εξαίρεση, θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά, ότι το τμήμα βιολογίας και το τμήμα χημείας, παραδείγματος χάρη, άρχισαν πρώτα με τα μεταπτυχιακά προγράμματα και την επόμενη χρονιά με τα προπτυχιακά. Άρα ο Στέλιος έβαλε όχι απλώς ένα λιθαράκι, έβαλε την ακρογωνία αλήθως στην όλη υπόθεση των μεταπτυχιακών. Ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος πέρασε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συνέβαλε, έφυγε νωρίς όμως, μετά από ένα ατύχημα. Τον χάσαμε στα 52 του χρόνια, ναι, δυστυχώς. Ήταν το 92 και μετά από 7 χρόνια, το 99, θέσπισε σύγκλητος Πανεπιστημίου Κρήτης το βραβείο Εξαιρετικής Διδασκαλίας. Το βραβείο αυτό, το οποίο από το 99 μέχρι σήμερα απονέμεται σε καθηγητές του Πανεπιστημίου και νομίζω ότι, ότι ισχύει αυτό που είπα στην αρχή, διαδοχικά από τις σχολές Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Φέτος λοιπόν ήταν η χρονιά του Ηρακλείου, η κυρία Κατεβαίνη, και είσαστε εσείς οι δύο οι οποίοι μοιραστήκατε το βραβείο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό για πάρα πολλούς λόγους.
Καταρχήν, είστε άνθρωποι που ασχολείστε με εντελώς διαφορετικά αντικείμενα. Δεν είστε κριτικοί. Σας συνδέουν πολλά όσον αφορά την αγάπη σας βεβαίως προς τη διδασκαλία, προς τους φοιτητές, προς τη δημιουργία γενικότερα. Έχετε όμως και έχετε μια παράλληλη, αν θέλετε, διαδρομή. Δεν είστε από την Κρήτη, ζείτε 30 χρόνια περίπου ναι, στην ναι, Κρήτη και ναι. Οι δύο. Καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Θα έρθουμε σε όλα αυτά σιγά-σιγά κατά την εξέλιξη της συζήτησής μας. Διαβάζω, κύριε Κατεβαίνη, ότι ο σκοπός του βραβείου, έτσι όπως το διάβασα, σας το μεταφέρω και θέλω να μου το σχολιάσετε. Ο σκοπός λοιπόν του βραβείου είναι να υπογραμμίσει την έμφαση που οφείλει να αποδίδει στην πανεπιστημιακή διδασκαλία κάθε σύγχρονο πανεπιστήμιο και να επιβραβεύει ταυτόχρονα εκείνα από τα μέλη του που υπηρετούν αυτό το ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Είναι έτσι? Ναι, έτσι είναι. Και θέλω να πω ιδιαίτερα ότι η έννοια της διδασκαλίας είναι και η διδασκαλία στην τάξη, στο μάθημα, στις διαλέξεις, αλλά είναι και όλη η αλληλεπίδραση με τους φοιτητές και η συνεργασία μαζί τους μετά όταν περνάνε τα χρόνια και στα μεταπτυχιακά. Περισσότερο ο φοιτητής εκπαιδεύεται, μαθαίνει με την έρευνα ή με άλλα ειδικευμένα θέματα. Και ο σωστός δάσκαλος πρέπει να αλληλεπιδρά σε όλες αυτές τις φάσεις με τον κατάλληλο τρόπο κάθε φορά, και στα εισαγωγικά μαθήματα και μετά στα προχωρημένα ειδικευμένα μαθήματα και στην έρευνα. Και να εμπνέει το φοιτητή και να τον μαθαίνει κιόλας πράγματα και ο ίδιος μαθαίνει μέσα από την αλληλεπίδραση και από την έρευνα ιδιαίτερα. Έχετε πολύ δίκιο και εδώ θα ήθελα λιγάκι να συζητήσουμε τα κριτήρια που διέπουν, αν θέλετε, αυτή την τιμητική διάκριση. Αλλά και ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας καθηγητής. Διαβάζω επίσης ότι η αξιολόγηση των φοιτητών είναι ένα από τα κριτήρια. Έτσι, εξάλλου το ναι. Αναφέρετε. Έχετε, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει σε όλα τα πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι, το Πανεπιστήμιο είναι πρωτοπόρο σε σχέση με την αξιολόγηση των φοιτητών. Γενικότερα, αξιολόγηση, το Πανεπιστήμιο Κρήτης πάντα την ήθελε, πάντα την υποστηρίζει, πάντα την επιζητά. Και νομίζω ότι οι πανεπιστημιακοί αξιολογούνται σε κάθε τους βήμα, με διάφορους ναι. τρόπους. Σίγουρα. Έτσι. Πάντως, το εξαιρετικό, με την έννοια της εξαίρεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ήταν ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης των καθηγητών από τους φοιτητές πολύ πριν το Υπουργείο ούτε καν φανταστεί ότι μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πρωτοπόρο σε αυτό και το κομμάτι. Νομίζω πρέπει να πούμε παραθετικά ότι δεν ήταν η αξιολόγηση απλά μόνο του καθηγητή, αλλά ήταν και του μαθήματος ολόκληρου. Πράγμα το οποίο σήμαινε ότι πολλές φορές αποφάσιζε το τμήμα να αλλάξει και το σύγγραμμα το οποίο χρησιμοποιούσε ή να αλλάξει τη σειρά των πειραμάτων σε ένα πειραματικό. Έχει συμβεί αυτό? Βεβαίως. Στο τμήμα χημαίας έχει συμβεί 2 φορές τουλάχιστον. Δηλαδή, κατέληξαν οι φοιτητές στο γεγονός ότι το σύγγραμμα αυτό δεν τους βοηθάει. Βεβαίως. Δεν είναι το κατάλληλο και το Πανεπιστήμιο αποφάσισε ότι πρέπει να αλλάξει το σύγγραμμα. Κύριε Κατεβαίνη. Και τώρα μου θυμίζεται ότι και εγώ όταν άλλαξα, στα πρώτα χρόνια δίδασκα προβάλλοντας διαφάνειες στην οθόνη. Μετά άλλαξα, εδώ και 20-15 χρόνια. Οι φοιτητές ήταν αυτοί που μου είπαν ότι είναι πιο ωραίο το μάθημα, τους αρέσει περισσότερο όταν γράφω στον πίνακα. Αλήθεια. Ναι. Επομένως, ακολουθήσατε αυτό που επιζητούν. Εξάλλου, για αυτούς γίνεται το μάθημα, έτσι. Και πρέπει να τους συμβουλεύεστε εντός εισαγωγικών. Όμως, είναι και άλλα τα κριτήρια. Είναι οι γραπτές μαρτυρίες των αποφύτων. Ισχύει αυτό? Η ανάπτυξη από την πλευρά σας καινοτόμων διδακτικών μεθόδων. Το διδακτικό έργο, το ευρέως αναγνωρισμένο που έχετε και οι δύο, και όλοι οι άλλοι που έχουν βραβευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Επιβλέπετε διπλωματικές εργασίες. Και μεταπτυχιακές, διδακτορικές. Και διατριβές, ναι. Και παρακολουθείτε και την εξέλιξη των φοιτητών. Και διάβασα κάπου ότι έχει σημασία και η επαγγελματική εξέλιξη. Ναι, ακριβώς, των φοιτητών που εκπώνησαν αυτές τις διατριβές, τις μελέτες, τα διδακτορικά κλπ. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σε μια
χρονική περίοδο που... Μη σας κάνει έκκληση. Είναι ένα κλασικό κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται στο εξωτερικό. Υποτίθεται ότι αν καθοδηγείς, ιδιαίτερα σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε διδακτορικό, αν ο φοιτητής σου έχει μια καλή καθοδήγηση, έχει μια σειρά από πολύ καλές δημοσιεύσεις, μια δραστηριότητα παρουσιάσεων της δουλειάς του σε συνέδρια, σίγουρα θα γίνει αντικείμενο πρόσκλησης από ένα καλό πανεπιστήμιο σαν μεταδιδάκτορας ή από ένα πανεπιστήμιο αργότερα σαν μέλος του διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού. Άρα είναι ένα κριτήριο και αυτό. Βεβαίως είναι ένα κριτήριο. Και φαντάζομαι ότι σας έχει συμβεί και με πολύ καμάρι, έτσι, αντιμετωπίζετε τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι είναι γενικώς χαμηλών τόνων. Τους ενδιαφέρει περισσότερο το έργο από ότι η διαφήμιση του έργου τους. Κατεξοχήν, νομίζω. Ίσως γι' αυτό δεν προβάλλεται και τόσο πολύ. Έργα και όχι λόγια. Πρέπει κανείς να κάνει. Ποια άλλα είναι τα... αν θέλετε, τα χαρίσματα που πρέπει να διαθέτει ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος. Δηλαδή, πώς ένας δάσκαλος μπορεί να εμπνεύσει, κατά την άποψή σας. Να κεντρήσει το ενδιαφέρον των φοιτητών. Εγώ θα έλεγα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς σε κάθε μάθημα, ας πούμε, στο ξεκίνημα κάθε τέτοια σχέση με φοιτητές, είναι να εξηγήσεις γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλεις να του διδάξεις ή αυτό που προτείνεις να του διδάξεις ή αυτό που προβλέπει το πρόγραμμα ή αν εκείνοι πιστεύουν ότι κάτι άλλο είναι σημαντικό, είτε να διδαχτεί το άλλο το σημαντικό ή να συζητηθεί. Λοιπόν, πρώτα είναι το κέντρισμα του ενδιαφέροντος. Και μετά είναι η εξήγηση του αντικειμένου στο φοιτητή, ώστε να το καταλάβει. Είναι δύσκολο πάντως και... αυτό, να καταφέρεις να κεντρήσεις το ενδιαφέρον των φοιτητών ή όχι. Θέλει δουλειά. Θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια. Να το επιδιώκει συνειδητά. Μερικές φορές δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, αρκεί να εξηγήσεις, πρέπει πρώτα εσύ ο ίδιος να έχεις καταλάβει γιατί είναι σημαντικό αυτό. Να είσαι σίγουρος ότι είναι σημαντικό και γιατί τους το διδάσκεις. Και μετά να το εξηγήσεις και στους άλλους να το καταλάβουν. Πάντως, κύριε Κατεβαίνη, στην ομιλία σας εκείνη την ημέρα, νομίζω ότι το εξηγήσατε πολύ γλαφυρά. Αναφερθήκατε σε αυτό. Και αυτό είναι... που λέω συχνά, θέλετε να... Ναι. Είναι πολύ χαριτωμένο και πολύ σημαντικό. Όσο πιο καλά τα ξέρεις, τόσο πιο απλά τα λες. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό πάει στο δεύτερο, το πώς εξηγείς ένα πράγμα. Πρέπει πρώτα εσύ ο ίδιος να το έχεις καταλάβει, απλά να το έχεις καταλάβει σε βάθος. Όταν έχεις καταλάβει τις βασικές έννοιες σε βάθος, αυτές συνήθως είναι απλές. Και μετά τις εξηγείς και στον άλλον. Και λέτε μάλιστα σε ένα σημείο πολύ χαρακτηριστικά, μακρές, πεπλεγμένες, βαθιστόχαστες προτάσεις υποψιάζουν για πρώιμη ισέτη κατανόηση ενιών από πλευράς του ομιλητή. Το διαβάσατε, το διαβάσατε. Ναι, είναι το ανάποδο ότι άμα ακούω μπερδεμένους λόγους και πολύπλοκες και μακριές προτάσεις, υποπτεύομαι ότι... υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να καταλάβει κανείς σε βάθος τα πράγματα. Συμφωνείτε, κύριε Κατερνόπουλε, με αυτή την τοποθέτηση. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει γενικότερα και στους πολιτικούς μας καμιά φορά. Ισχύει αυτό. Έτσι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο με την παιδεία που έχουν τα παιδιά σήμερα να τους πείσεις ότι αυτό που θες να τους διδάξεις τους χρειάζεται. Πολλές φορές εγώ ξεκινάω με κάποια πολύ απλά παραδείγματα. Ότι εμείς θα μάθουμε αυτό και αυτό και αυτό για να μπορούμε να καταλάβουμε αυτό και αυτό το απλό πράγμα στη ζωή. Το δεύτερο είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Εγώ χρησιμοποιώ μια φράση που τους παραξενεύει. Είμαστε εδώ σήμερα, δεν θέλω να σας ξαναδώ στα μάτια μου. Δηλαδή. Αυτό ρωτάνε και φοιτητές. Δηλαδή, θέλω να έχουμε μια τέτοια αλληλεπίδραση, τόσο ώστε να καταλάβετε το μάθημα, να καταλάβετε την έννοια της ύλης, να την εκτιμήσετε. Και αν τα καταφέρετε αυτά, σίγουρα θα ενδιαφερθείτε να τη διαβάσετε και εφόσον τη διαβάσετε, θα γράψετε και τις εξετάσεις και δεν θα σας ξαναδώ. Κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά την έννοια της ανάγκης της γνώσης σε όλες τις βαθμίδες. Δηλαδή, παρενθετικά να σας πω ότι ισχύει για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου η έννοια των πακέτων. Δηλαδή, περάσαμε αυτό το μάθημα, ένα πακέτο το βάλαμε στην άκρη. Περάσαμε το δεύτερο μάθημα, ένα πακέτο το βάλαμε στην άκρη. Περάσαμε τις εισαγωγικές εξετάσεις και αυτό ένα πακέτο το βάλαμε στην άκρη.
Μαθαίνουν όμως στο Πανεπιστήμιο ότι ό,τι μαθαίνανε μέχρι τώρα τους χρειάζεται για τις επόμενες φάσεις στο πρώτο έτος, στο δεύτερο έτος, και ότι πάρα πολλές φορές ένα μάθημα είναι προαπαιτούμενο για κάποιο άλλο, διότι αν δεν έχεις τις γνώσεις του ενός, δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις το άλλο. Χρειάζεται λοιπόν μια σύνδεση, μια γέφυρα ανάμεσα σε όλα αυτά, και δεν είναι ένα πακέτο το οποίο το αφήνουμε στην άκρη και τελειώσαμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλω να μου πείτε, μια και μιλάμε πολύ ώρα για τους φοιτητές και τις σχέσεις σας μαζί τους, θέλω να μου πείτε το δικό σας το κέρδος ποιο είναι από την επαφή σας με τους φοιτητές. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τι περίπου μπορεί να κερδίζουν, όλοι έχουμε περάσει από τα πανεπιστήμια, τι μπορεί να κερδίζει ένας φοιτητής από ένα καλό δάσκαλο. Ένας δάσκαλος τι κερδίζει από την επαφή του με τους φοιτητές? Κοιτάξτε, όταν είχα πρωτομιλήσει με τον Φώτη τον Καφάτο, ο οποίος έκανε το recruiting, αυτό που λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή μάζευε κόσμο για να το φέρει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μου είχε πει ότι αν θέλεις μπορεί να ασχοληθείς μόνο με το ερευνητικό κομμάτι, μπορεί να έρθεις είτε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και να κάνεις μόνο έρευνα. Και αυθόρμητα του είπα όχι, εμένα με ενδιαφέρει να διδάξω. Ουσιαστικά ικανοποιεί μια εσωτερική ανάγκη επαφής ενός επιστήμονα με τους νέους ανθρώπους, και πάντα ένας νέος άνθρωπος είναι μία πρόκληση. Mm-hmm. Το πώς θα τον προσεγγίσεις, το πώς θα του μεταφέρεις τη γνώση, και η μεγαλύτερη ικανοποίηση προφανώς είναι να δεις ότι παίρνοντας αυτή τη γνώση έκανε κάτι για τον εαυτό του. Άρα μπαίνει και αυτό το κομμάτι της ηθικής, έτσι, ανταμοιβής, μπορεί να πει κανένας. Παρακολουθείτε λοιπόν την εξέλιξη κάποιων από τους φοιτητές. Ακριβώς. Και οι ίδιοι φροντίζουν να έρχονται σε επαφή μαζί μας. Και νομίζω ότι το τμήμα επιστήμης υπολογιστών έχει σύλλογο αποφύτων, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι υπάρχει σύλλογος αποφύτων. Είναι σε επαφή απόφυτη, ναι, μέσω των. Εμείς δεν το έχουμε κάνει και είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Κύριε Κατεβαίνη. Συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά, και επίσης προσθέτω ότι θέλουμε να εμπνεύσουμε τους φοιτητές μας, και επίσης αν το δείτε και λίγο πιο, αν το πούμε λίγο πιο ιδιωτελώς, όταν τους προσελκύσεις το ενδιαφέρον από τα νεαρά χρόνια, μετά όταν προχωρήσουν στα επόμενα χρόνια στα ερευνητικά προγράμματα, επιλέγουν αυτούς που τους έχουν εμπνεύσει περισσότερο το ενδιαφέρον. Άρα για να κάνουμε και την έρευνά μας, θέλουμε να προσελκύσουμε φοιτητές προς το δικό μας τομέα. Θέλετε να προσελκύσετε φοιτητές και να έρθουν να συμμετέχουν στα ερευνητικά σας προγράμματα. Επομένως, μου λέτε ότι πρώτος στόχος είναι να το αγαπήσουν το μάθημα, να ενδιαφερθούν γι' αυτό, οπότε μετά θα συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια ή στα περισσότερα στάδια. Το βασικό είναι να το αγαπήσουν και να τους ενδιαφέρει για τον εαυτό τους. Mm-hmm. Και μετά, παρεμπιπτόντος, καλό είναι να. Ναι, χρήσιμο, ναι, είναι και το άλλο. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έτσι όπως το έχετε ζήσει 30 χρόνια τώρα. 30? Ναι. Και οι δύο, την ίδια χρονιά ήρθατε? Το 85 ήρθα εγώ. Το 88 ήρθα εγώ, αλλά το πρώτο μου σεμινάριο σαν υποψήφιος ήταν το 86. Άρα περίπου 30 χρόνια. Είσαστε λοιπόν από τα πρώτα βήματα του Πανεπιστημίου εσείς παρόντες. Βεβαίως εσείς είστε σχεδόν. Είχε ξεκινήσει 7 χρόνια πριν. Ναι, είχε. Το 2008 άρχισε. Έχετε ζήσει, ναι. Πάντως, στα πρώτα χρόνια ήρθατε κι εσείς. Έχετε παρακολουθήσει λοιπόν μεγάλο μέρος της εξέλιξής του. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για το πώς βλέπετε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πολλά γράφονται για τη θέση που έχει σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια, για το αν είναι ανταγωνιστικό ή όχι, που νομίζω ότι είναι, έτσι, και πάει και πάρα πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Κύριε Κατεβαίνη. Εγώ είπατε και πριν, νομίζω ότι δεν είμαι από την Κρήτη, όντως. Mm-hmm. Οι γονείς μου ήταν από τη Σάμο και εγώ στην Αθήνα μεγάλωσα. Ήρθα εδώ κατ' επιλογή, διότι ήταν τότε και συνεχίζει να είναι, πιστεύω, το καλύτερο τμήμα υπολογιστών της Ελλάδας. Το έχετε ξαναπεί αυτό, σας έχω ξανακούσει, ναι, να το λέτε, και το λέτε, ναι, με παρησία, το, ναι, ναι, πιστεύετε, ναι, ναι, πάντα, αυτό. Ναι, 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 ναι. Το πιστεύω, γιατί γι' αυτό ήρθα κιόλας εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Κατερινόπουλε. Συγγνώμη, εκτός από μένα το λένε και ένα σωρό αξιολογήσεις διεθνείς, έτσι, μα, που έχουν μεγαλύτερη αξία από μένα, αλλά τη γνώμη του. Ακριβώς ήθελα να πω αυτό που είπε ο κύριος Κατεβαίνης, ότι και εγώ είμαι κατ' επιλογή κριτικός. Είναι η καταγωγή μου μικρασιατική από τη Νέα Ιωνία στην Αθήνα, και
ουσιαστικά εκείνο το οποίο με έφερε και μας έφερε όλους στην Κρήτη ήταν η ποιότητα του Πανεπιστημίου, η οποία φάνηκε από τα πρώτα του βήματα. Πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο χτίστηκε περισσότερο με τα αγγλοσαξονικά πρότυπα. Ήταν πολύ πιο μπροστά στις ιδέες του και στις πρακτικές του από τα άλλα πανεπιστήμια και μπορέσαμε να αναπτύξουμε μία πολύ ανεξάρτητη δραστηριότητα ο καθένας από εμάς ερχόντας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε αντίθεση με άλλα πανεπιστήμια, τα οποία τουλάχιστον εκείνη την εποχή, όταν έμπαινε σε μια ερευνητική ομάδα, λίγο πολύ θα έπρεπε να κάνεις αυτό που έκανε ερευνητική ομάδα και να μην φέρεις τα δικά σου καινούργια στοιχεία μέσα. Επομένως, υπήρχε και υπάρχει, μου λέτε, μια ελευθερία και μια ανεξαρτησία. Ακριβώς. Και στην περίπτωση του τμήματος χημίας, πάλι η πενταμελής επιτροπή, η οποία έκανε την εξωτερική αξιολόγηση, είπε ότι είμαστε ένα από τα καλύτερα τμήματα της επικράτειας. Βασική προϋπόθεση της δημιουργίας, δεν είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση της ελευθερίας του, μπορεί κανείς να δρά ανεξάρτητος και να προχωράει. Βεβαίως, φυσικά. Τώρα, από την άλλη μεριά, σε πολλές επιστήμες, σίγουρα στη δικιά μας των υπολογιστών, είναι αρκετά, εξελίσσονται στο τέλος αρκετά πολύπλοκα τα πράγματα, παρότι ξεκινάνε απλά, ώστε χρειάζεται συνεργασία και χρειάζονται ερευνητικές ομάδες, όχι ατομικές προσπάθειες. Ακριβώς. Και έχουμε τις... Κοιτάξτε, ο καθένας πείθει τους άλλους ότι είναι σημαντικό ή πείθεται από τους άλλους ότι είναι σημαντικό αυτό με το οποίο εργάζεται. Αποφασίζουμε μια κοινή προσπάθεια και προχωράμε μαζί. Και μετά, καθώς εξελίσσονται τα πράγματα, άλλοι συνάδελφοι μας πείθουν για άλλα πράγματα, ξεκινάμε άλλες προσπάθειες ή δημιουργούνται άλλες ομάδες, υποομάδες. Και αυτό νομίζω είναι και το ενδιαφέρον, κύριε Κατεβέτη. Λοιπόν, για το αντικείμενό σας, γιατί δεν έχουμε ακόμα επικεντρωθεί σε αυτό με το οποίο ασχολείστε και εσείς και ο κύριος Κατερινόπουλος, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, στη στάση ζωής με τον κύριο Κατερινόπουλο και τον κύριο Κατεβένη. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μανώλης Κατεβένης και ο κύριος Χαράλαμπος Κατερινόπουλος, καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, βραβευμένοι καθηγητές πρόσφατα, στην εκπομπή μας απόψε, βεβαίως ασχολούνται με εντελώς διαφορετικά πράγματα, με εντελώς διαφορετικά θέματα. Βέβαια, ίσως έχουν και κάποια κοινά που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Σε επιστημονικό πεδίο θα δούμε τώρα τι κοινά έχετε, κύριε Κατεβένη και κύριε Κατερινόπουλε. Δεν ξέρω, σας έχει προσφέρει η χημεία στην επιστήμη υπολογιστών, έχει προσφέρει κάτι? Κοιτάξτε, καταρχάς είμαστε και οι δύο στις θετικές επιστήμες. Βεβαίως, βεβαίως. Τις τεχνολογικές επιστήμες και την αντίστοιχη σχολή. Ναι, όλα τα πεδία της επιστήμης σήμερα συνδέονται, πια συνεργάζονται, συνδέονται και συνεργάζονται και χρειάζονται το ένα το άλλο. Κοιτάξτε, όλοι οι υπολογιστές, όλα τα κινητά τηλέφωνα, τα δίκτυα σήμερα, τα πάντα κατασκευάζονται από ημιαγωγούς και οι ημιαγωγοί είναι κατά βάση χημικά υλικά που η επεξεργασία τους, που είναι και αρκετά πολύπλοκη, στηρίζεται σε τεχνολογίες, γνώσεις χημίας, δηλαδή γνώσεις όχι δικές μας, αλλά αυτοί που τα φτιάχνουν πρέπει να ξέρουν και χημεία και φυσική ημιαγωγών και πολλά τέτοια θέματα. Επομένως, έχουμε εδώ την παρουσία της χημίας, αλλά φαντάζομαι και οι υπολογιστές στη χημεία, κύριε Κατερινόπουλε. Εμείς χρωστάμε πάρα πολλά, κυρία Παπαδάκη, στους υπολογιστές, διότι εάν βγει κανένας από το εργαστήριο που κάνει το πείραμα της χημίας, από εκεί και πέρα είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει οτιδήποτε άλλο χωρίς τη χρήση υπολογιστών. Mm-hmm. Εκτός από το γεγονός ότι η υπολογιστική χημεία στηρίζεται βασικά στα προγράμματα, πράγματα, πολύ απλά πράγματα που μαθαίνουν οι πρωτοετής φοιτητές μας, όπως το να ζωγραφίσουν μια χημική δομή, ένα μόριο με το ChemDraw, χρειάζονται προγράμματα των υπολογιστών. Θα ήμασταν παροπλισμένοι αν δεν υπήρχαν υπολογιστές αυτή τη στιγμή. Νομίζω οι περισσότερες επιστήμες όμως. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά το θέμα είναι ότι... Ένα εργαλείο για τη ζωή. Ακριβώς. Ένα απαραίτητο εργαλείο για τη ζωή, ένα ενεξελίξει εργαλείο. Έτσι. Και υπάρχουν συνέχεια προγράμματα πάνω σε διάφορους τομείς της χημίας, τα οποία εξελίσσονται και
συνεχώς και αυτό κοιτάμε με πολύ μεγάλη ελπίδα και έτσι αγωνία προς τη μεριά των υπολογιστών. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κατεβαίνη, να έρθουμε λίγο στο αντικείμενό σας. Βέβαια, θα ήθελα να διαβάσω τα βιογραφικά σας, αλλά είναι πολύ πλούσια και των δύο. Νομίζω ότι εντελώς επιγραμματικά θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Κατεβαίνης πήρε το δίπλωμα του μηχανολόγου ηλεκτρολόγου από το Μετσόβιο, Πολυτεχνείο. 9,67 πήρατε, κύριε Κατεβαίνη. Α, βαθμό λέτε. Εξαιρετικό για αυτή τη σχολή. Λοιπόν, διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ. Έτσι. Σωστά. Θέλω να μου εξηγήσετε τώρα αυτό που διαβάζω, ότι στο διδακτορικό σας ήσασταν ο πρωτεργάτης της υλοποίησης του μικροεπεξεργαστή RISC-2. Ναι, σωστά το διαβάζετε. Αλλά θα μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, κοιτάξτε, εκείνη την εποχή οι κυρίαρχες αρχιτεκτονικές υπολογιστών, όπως τις λένε οι περισσότεροι υπολογιστές που κυκλοφορούσαν, ήταν πολύπλοκοι. Και οι καθηγητές μου στο Μπέρκλεϊ είπανε, σκεφτήκανε, προτείνανε, χρειάζεται να είναι τόσο πολύπλοκοι ή θα μπορούσαν να είναι πιο απλοί. Και ξεκίνησαν αυτό το project, στο οποίο εγώ ήμουν επικεφαλής της ομάδας που σχεδίασε και έφτιαξε αυτόν τον πρώτο επεξεργαστή RISC, όπως αποκαλέστηκε, που είναι απλούστερος και τελικά απεδείχθη ότι αυτοί οι απλούστεροι επεξεργαστές έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα και έτσι κυριάρχησαν και στην αγορά πλέον. Σήμερα η πλειοψηφία των επεξεργαστών στην αγορά ακολουθούν αυτή την αρχιτεκτονική. Μάλιστα. Μέχρι το 1985 ήσασταν επίκουρος καθηγητής επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, στην Αμερική. Σωστά. Και από το 1986 ήρθατε στην Κρήτη, στο τμήμα υπολογιστών. Το 2003 πήρατε και το βραβείο από τον Περιφερειάρχη, το μοιραστήκατε με άλλους δύο συναδέλφους σας. Και συνεργάζεστε και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Είστε αναπληρωτής διευθυντής. Σωστά. Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, ένα από τα 6 Ινστιτούτα του. Μάλιστα. Λοιπόν, πέστε μας, και είστε και εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Σωστά. Προφανώς ξεχνάω κι άλλα, δεν τα αναφέρω, είναι πολλά. Πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Λοιπόν, κύριε Κατεβαίνη, πέστε μου, με τι ασχολείστε ακριβώς αυτή την εποχή. Κοιτάξτε, αν μπορείτε να κάνετε έτσι μια διαδρομή. Είμαι σε αυτό που λένε υλικό, hardware των υπολογιστών, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα με τα οποία φτιάχνουν οι υπολογιστές και πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους και πώς είναι η λεγόμενη αρχιτεκτονική των υπολογιστών. Τώρα, για καιρό ασχολήθηκα με το hardware για τα δίκτυα των υπολογιστών, γιατί το πώς επικοινωνούν μεταξύ τους. Σήμερα το πιο ενδιαφέρον κομμάτι τα τελευταία χρόνια είναι ότι ασχολούμαστε με την ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας των υπολογιστών, των επεξεργαστών, διότι αυτό είναι πλέον ένα σημαντικό πρόβλημα για την παγκόσμια κοινότητα, διότι οι υπολογιστές που είναι στα λεγόμενα data centers, στα κέντρα δεδομένων. Λοιπόν, τα κέντρα δεδομένων είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές βαλμένοι μαζί σε ντουλάπες μέσα σε κτίρια που δεν τα βλέπεις απ' έξω, σου φαίνονται σαν αποθήκες ή σαν βιομηχανικά κτίρια, και είναι εκεί που πηγαίνουν οι ερωτήσεις. Όταν ρωτάμε κάτι το Google ή όταν διαβάζουμε το Facebook ή το Twitter ή το δεν ξέρω τι, οι ερωτήσεις μας πάνε, πηγαίνουν σε αυτές τις δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές για να απαντηθούν οι ερωτήσεις των εκατομμυρίων ή των δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ταυτόχρονα ρωτάνε αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, αυτά τα data centers σε όλο τον κόσμο σήμερα καταναλώνουν τόση ηλεκτρική ενέργεια που αν ήταν μια χώρα θα ήταν κάτι μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, νομίζω 17η στον κόσμο σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό πια είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και σημαντικό κόστος και για την πράσινη ανάπτυξη, σημαντικό πρόβλημα, και θέλουμε να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση. Με διάφορους τρόπους, Αν σας ενδιαφέρουν μπορώ να σας πω περισσότερα, δεν ξέρω. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το μάθημα της ψηφιακής σχεδίασης. Σωστά, επανερχόμαστε. Στους νεαρούς φοιτητές. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια αυτής της απλότητας που έλεγα πριν και της απλοποίησης.
Επέμεινα και το βάλαμε αυτό το μάθημα στο τμήμα μας στο πρώτο έτος και πρώτο εξάμηνο, με το που μπαίνουν οι νεαροί φοιτητές αμέσως μετά το λύκειο, έρχονται σε αυτό το μάθημα. Και το οργανώσαμε έτσι, εισηγήθηκα και το οργανώσαμε έτσι ώστε να προλαβαίνουμε σε ένα εξάμηνο να εξηγήσουμε στον νεαρό φοιτητή τι είναι κατά βάθος ο υπολογιστής και πώς δουλεύει κατά βάθος ο υπολογιστής, με απλά λόγια. Και αυτό είναι που σας έλεγα πριν, ότι δεν ήταν έτσι όταν ήρθα στην Κρήτη και όταν άρχισα να το διδάσκω το μάθημα. Ήταν πιο πολύπλοκο και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν έπρεπε να είναι τόσο πολύπλοκο. Βγάλαμε από μέσα ό,τι δεν χρειαζόταν για αυτό το σκοπό, κρατήσαμε μόνο αυτά τα απαραίτητα. Σχεδιάσαμε και φτιάξαμε με τη βοήθεια του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας ειδικό εξοπλισμό για τα εργαστήρια αυτού του μαθήματος, διαφορετικών από άλλους. Και με αυτόν τον εξοπλισμό πιστεύω ότι προλαβαίνουμε μέσα σε ένα εξάμηνο να καταλάβει ο νεαρός φοιτητής τη βασική ιδέα του πώς είναι φτιαγμένος ο υπολογιστής. Και μάλιστα καμιά φορά λέω ότι είναι και αρκετά απλές οι ιδέες και θα μπορούσαν να εξηγηθούν και σε μαθητές λυκείων ή γυμνασίων, μερικές από αυτές ακόμα και στο δημοτικό. Και σε μερικές δράσεις της περιφερειακής διοίκησης Διεύθυνσης Κρήτης για την εκπαίδευση για λύκεια και γυμνάσια, έχουμε πάει με τους συνεργάτες μου και έχουμε κάνει τέτοιες απλές διαλέξεις. Νομίζω ότι τα παιδιά παίξανε μια χαρά. Ναι, νομίζω μια χαρά παίξανε με τα διακοπτάκια στον εξοπλισμό μας. Εξάλλου είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα πλέον τα παιδιά. Έτσι, σε νεαρές ηλικίες με τους υπολογιστές, σε πολύ νεαρές ηλικίες. Οπότε νομίζω θα είναι πιο εύκολη η δουλειά σας από εδώ και πέρα. Θα επανέλθουμε, κύριε Κατεβαίνη. Έχουμε πολλά να πούμε για τους υπολογιστές. Θέλω να έρθουμε λίγο στον κύριο Κατερινόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής, και εσάς το βιογραφικό σας πολύ πλούσιο, κύριε Κατερινόπουλο, συνοπτικά θα τα πω, έτσι. Καθηγητής λοιπόν οργανικής χημίας στο τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχετε πάρει το πτυχίο σας από την Πάτρα, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, και συνεχίσατε στο New York University στη Νέα Υόρκη. Σωστά. Πολύ εκεί σωστά. Πήρατε το μεταπτυχιακό σας, το διδακτορικό σας, την οργανική χημεία, και συνεχίσατε σε άλλα πανεπιστήμια, στην Πενσιλβάνια και... Στο University of Pennsylvania, ναι. Mm-hmm. Και που αλλού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά, στο University of Pennsylvania συνεργάστηκα με την ομάδα του ενός άλλου πάρα πολύ γνωστού Έλληνα συνθετικού οργανικού χημικού από την Κύπρο, του Casey Nicolaou, όπου ασχοληθήκαμε ουσιαστικά με την σύνθεση φυσικών προϊόντων. Παρενθετικά να σας πω ότι ο Νικολάου είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος συνέθεσε την ταξόλη, η οποία είναι το βασικό αντικαρκινικό αυτή τη στιγμή. Και συνήθιζα να λέω ότι ο Νικολάου έχει 20 υποψήφιους διδάκτορες, 20 μεταδιδακτορικούς και ένα προϋπολογισμό που ήταν λίγο πολύ ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική ομάδα. Μετά πήγα παρέμεινα στην Πενσιλβάνια, όπου πήγα στο ερευνητικό τμήμα της φαρμακευτικής εταιρείας Smith Kline. Μόλις είχε ανακαλύψει το Tagamen, μόλις είχε πάρει το πρώτο της δισεκατομμύριο και μόλις είχε χτίσει τα καινούργια, τις καινούργιες εγκαταστάσεις με 2.000 ερευνητικό προσωπικό, και ναι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, τα παρατήσατε όλα και ήρθατε στην Κρήτη. Όχι, τα παράτησα μόνο όλα και ήρθα στην Κρήτη, αλλά όταν πρώτο ήρθα στην Κρήτη, το αντικείμενό μου ήταν ένα αντικείμενο το οποίο μας ενέπνευσε ο Ρότζερ Τσιέν, που πήρε πριν από 6 χρόνια το βραβείο Νόμπελ. Φτιάχναμε φθορίζουσες ουσίες, οι οποίες μετρώντας το φθορισμό τους θα μπορούσε κανένας να μετρήσει το ασβέστιο, το μαγνήσιο ή το κάλιο ή το νάτριο μέσα σε ανθρώπινα κύτταρα, και όχι μόνο ανθρώπινα, μέσα σε κύτταρα. Αυτό χρησιμοποιείται, δηλαδή κάποιες από τις ουσίες που έχουμε φτιάξει στην ερευνητική μας ομάδα διατίθεται εμπορικά και σε ιατρικές σχολές και σε νοσοκομεία και σε τμήματα βιολογίας, σε ερευνητικές ομάδες, για την μέτρηση της μεταβολής της ποσότητας, ας πούμε, συγκέντρωση είναι σωστή έκφραση, των ιόντων αυτών μέσα στο κύτταρο. Αλλά ερχόντας στην Κρήτη, υπήρξε μια πολύ σημαντική ημέρα στη ζωή μου. Περνούσα εξ απ' τις ίσες και είδα κάποιους που μαστιγούνανε κάτι θάμνους. Και λέω, αυτή τρελή είναι.
Και μου είπαν, δεν είναι καθόλου τρελή, αυτοί οι άνθρωποι λαδανίζουν. Και τους είπα, τι σημαίνει λαδανίζουν? Ότι παίρνουν τη ρητίνη του λάδανου από το φυτό. Α, και τι κάνει το λάδανο? Μου είπαν μερικά πράγματα τα οποία μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ψάχνοντας κατάλαβα ότι η υγεία του τοπικού πληθυσμού για πολλές δεκάδες και ίσως εκατοντάδες χρόνια εξαρτιόταν από τα τοπικά βότανα. Και εκεί ξεκίνησε το κομμάτι για το οποίο μίλησα στην εκδήλωση για το βραβείο του Πιχωρίδη. Για την αξιοποίηση, για την αξιοποίηση των εντός αγωγικών άχρηστων φυτών της Κρήτης. Ναι. Σε αυτά τα φυτά έχει στηριχθεί η λαϊκή ιατρική. Βέβαια, το κριτικό επί χρόνια, όπως είπατε. Βέβαια. Τώρα τελευταία λίγο το έχουμε ξεχάσει, με τις καλλιέργειες τα ξεριζώνουμε, τα πετάμε, δεν τα αξιοποιούμε όσο τους αξίζει και όσο θα έπρεπε να τα αξιοποιήσουμε, ίσως από άγνοια κυρίως. Ναι, υπάρχει μια γενιά, δυστυχώς πολλούς δεν τους προλάβαμε, παρότι προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία, οι οποίοι ήξεραν πολλά μυστικά από την πρακτική, από τη λαϊκή ιατρική της Κρήτης, δεν τους προλάβαμε και χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε αυτή την πληροφορία. Υπάρχει μια γενιά ανθρώπων η οποία φεύγει, παίρνοντας μαζί της πάρα πολλά μυστικά όσον αφορά την χρήση των βοτάνων, των κριτικών βοτάνων. Ναι. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν είναι και καταγεγραμμένα κάπου όλα αυτά. Κάποια υπάρχουν είναι, πηγές, κάποια είναι, κάποια προσπαθούμε να τα με προσωπικές επαφές πλέον να τα βρούμε από τους απόγονους των ανθρώπων που είχαν δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τμήμα. Και να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι έχουμε πάρα πολλά είδη φυτών στην Κρήτη και έχουμε και πολλά είδη ενδημικών φυτών, δηλαδή φυτών που τα βρίσκει κανείς μόνο στην Κρήτη. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε συγκεκριμένους αριθμούς. Ναι, έχουμε. Τα αντίστοιχα νούμερα είναι 1.800 σε ποικιλίες φυτών και περίπου τα 180 είναι ενδημικά. Το πιο γνωστό ίσως από όλα να είναι ο Έροντας ή το Δίκταμο, το οποίο φύγεται μόνο στην Κρήτη και πουθενά αλλού, ούτε κανένα άλλο υποείδος έτσι, το οποίο έχει τις ιδιότητες του Έροντα, δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της γης. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν έχετε καταγράψει αυτά τα φυτά, έχετε καταγράψει ή μελετήσει τις ιδιότητές τους και την προσφορά που ενδεχομένως θα είχαν στην ιατρική, στα φάρμακα. Θα έπαιρνε δύο αιώνες περίπου αυτό. Παρότι θα χρησιμοποιούσαμε και τις υπολογιστές του κυρίου Κατεβαίνη. Κάποια όχι. Λοιπόν. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά και με κάποια πολλές φορές συμπτωματικές συζητήσεις με τους αντίστοιχους γνώστες της λαϊκής ιατρικής μας οδήγησαν στο να δραστηριοποιηθούμε και να μελετήσουμε κάποια από αυτά. Mm-hmm. Σας το ρωτώ αυτό, κύριε Κατερινόπουλε, για να καταλάβω τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, ναι. με συντομία βέβαια όλα αυτά, και πού στοχεύετε από εδώ και πέρα, τι σκοπό έχετε να κάνετε από εδώ και πέρα, τι μελετάτε τώρα, και μην μου το πείτε ακόμα, ναι, θα μου τα πείτε στη συνέχεια. Θα απλά πέρα. Ήθελα να μάθω μέχρι τώρα τι έχετε το, μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί, κάνει στο κομμάτι αυτό. Μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί περίπου με 6 ή 7 φυτά. Και εκτός Κρήτης με τη μαστίχα της Χίου, η οποία ούτως ή άλλως έχει μελετηθεί αρκετά. Έχουμε βγάλει αποτελέσματα σε κάποια από αυτά, συνεχίζουμε τις μελέτες μας ακόμα σε κάποια άλλα, αλλά ο στόχος είναι να φτιάξουμε την κρίσιμη μάζα, γι' αυτό φτιάξαμε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φυσικών προϊόντων και το θερινό σχολείο πάνω στα φυσικά προϊόντα, το οποίο λειτουργήσε για μια τετραετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθώντας να φτιάξουμε μια μαγιά ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. Ναι. Αυτά τα φυτά πώς τα επιλέξατε, με τι κριτήρια? Ήταν πιο εύκολο να μελετηθούν ή έχετε κάποιες ενδείξεις ότι... Κοιτάξτε, το λάδανο συγκεκριμένα ξέραμε ότι χρησιμοποιείται από τον τοπικό πληθυσμό. Ήταν πολύ εύκολο να βρούμε τις πρακτικές εφαρμογές του, μιλώντας με τους ανθρώπους κυρίως στην περιοχή στις Ίσες, mm-hmm. όπου υπάρχει το λάδανο σε μεγάλη αυθονία, και υπήρχε και κάποια δουλειά που είχε γίνει και από άλλες ερευνητικές μονάδες. Είχα την τύχη μέσω αυτής της δουλειάς να γνωριστώ και με τον Κωστή το Δεμέτζο Φαρμακολογία της Αθήνας και με τον άλλο ήρωα των κριτικών φυτών, τον Κωστή τον Νικολομάκη, στο υποτροπικών και ελαίας στην Κρήτη, και συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλές μελέτες, προσπαθώντας να αναδείξουμε την αξία αυτών των φυτών, τα οποία άλλα θεωρούνται ζυζάνια και άλλα ο κόσμος θα εκμεταλλεύεται πάρα πολύ λίγο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη
ακόμα άγνοια, άγνοια στο πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα φυτάνια. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και σημαντικές ενδείξεις ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υπέρ μας με ποικίλους τρόπους. Ναι. Λοιπόν, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θέλω να μου πείτε πού φτάνετε τώρα, κύριε Κατερινόπουλε, και τι στόχους έχετε, τι μελετάτε στο ερευνητικό σας κομμάτι, το ίδιο και εσείς, κύριε Κατεβαίνη. Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα μόνο να μου πείτε με δύο λόγια, πόσο σημαντική θεωρείτε την διδασκαλία και την έρευνα σε αυτή την περίοδο. Πόσο σημαντικό προσόν θεωρείτε, μάλλον πόσο σημαντικό θεωρείτε την στήριξη, αν θέλετε, της πανεπιστημιακής έρευνας αυτή την περίοδο, που ξέρω ότι τα οικονομικά βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολα της Ελλάδας. Όμως είναι ένας μοχλός ανάπτυξης, η παιδεία, η έρευνα, η στήριξη των πανεπιστημίων, το θεωρείτε απαραίτητο να στηριχθούν. Φαντάζομαι την απάντηση, αλλά θα ήθελα να την ακούσω από εσάς. Θα σας απαντήσω ως εξής. Κοιτάξτε σε παγκόσμιο επίπεδο τι γίνεται, τι έχει ανάγκη ο κόσμος όλος, η Φίλιος, να αναπτύξει. Λοιπόν, πολλά πράγματα πλέον παράγονται αυτοματοποιημένα. Τα δύσκολα πράγματα που δεν παράγονται αυτοματοποιημένα και κάνουν να ασχολούνται ο κόσμος ανά την Φίλιο, είναι η δημιουργία νέας γνώσης και η πρόοδος σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, και η Ελλάδα πρέπει, και το κάνει ήδη, αλλά πρέπει να το κάνει ενσυνείδητα, να προσανατολιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας πρέπει να ασχολείται με τη δημιουργία νέας γνώσης, με τη γενοτομία, με τον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα γενικότερα, όχι μόνο αγροτική παραγωγή, όχι μόνο τουρισμός, όχι μόνο υπηρεσίες, μεταποιητική βιοτεχνία κλπ. Τα οποία όλα αυτά χρειάζονται. Mm-hmm. Αλλά σε αυτό παγκόσμιο επίπεδο πλέον όλο ένα και αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και τώρα, αν μου επιτρέψετε να πω ειδικά για την πληροφορική που είμαι εγώ, συνεχώς, παρότι πλέον είναι, ξέρω εγώ, 50-60 ετών ηλικίας οι πληροφορικοί, οι υπολογιστές, είναι νέα συνεχώς υπάρχουν καινούργια προβλήματα και ο όγκος των καινούργιων των προβλημάτων που μένουν άλυτα είναι αυξανόμενος, νομίζω εγώ, δεν είναι μειούμενος. Δηλαδή, δεν υπάρχει ορατό, δεν νομίζω ότι κανείς βλέπει ορατό τέλος ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα των υπολογιστών, της πληροφορικής, του τρόπου εφαρμογής στην κοινωνία, και άρα δεν θα χρειαζόμαστε πλέον ανθρώπους να δουλεύουν εκεί. Αντίθετα, όλο ένα και περισσότερους χρειαζόμαστε. Μιλάω για όλο τον κόσμο, αλλά βέβαια και η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει και όλος ο κόσμος. Και η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους. Τώρα αυτό το λέω για να πάμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους, η Κρήτη χρειάζεται ανθρώπους. Πολλές φορές δεν βρίσκεται και ανθρώπους για να, αν θέλετε, να δουλέψουν στο δικό σας το ερευνητικό πεδίο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Σε μια περίοδο μεγάλης ανεργίας, εξειδικευμένους επιστήμονες αναζητάτε εδώ και καιρό, τους οποίους δεν τους βρίσκετε, κύριε Σωστά, δεν θα έλεγα Κατεβαίνει. Τόσο πολύ εξειδικευμένους. Όχι πολύ εξειδικευμένους, παρ' όλα αυτά δεν τους βρίσκετε. Υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας και θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Ωραία. Για αυτές τις ευκαιρίες εργασίας και για τη στήριξη που πρέπει να δώσει το κεντρικό κράτος στα πανεπιστήμια, κύριε Κατερινόπουλε, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε αυτό. Προφανώς, με το δεδομένο ότι λόγω κρίσης ο προϋπολογισμός των πανεπιστημίων έχει επηρεαστεί πολύ. Έχει μειωθεί κατά 75%. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ ακραία κατάσταση και θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όλοι χρειάζονται λεφτά για όλα. Το θέμα είναι πού δίνεις την προτεραιότητα. Η έρευνα και η τεχνολογία, η έρευνα και η ανάπτυξη και η παιδεία είναι από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξης. Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη αν δεν έχεις γνώση. Και δεν μπορείς να έχεις γνώση αν δεν την παράγεις. Άρα είναι ένας κύκλος ο οποίος, και θέλω να έρθω και πίσω στην αρχική σας ερώτηση, μπορεί ένας καλός ερευνητής να μην είναι πολύ καλός δάσκαλος, για διάφορους λόγους. Αλλά ένας καλός δάσκαλος
Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι και καλός ερευνητής, γιατί δεν μπορεί σαν δάσκαλος να μεταφέρει τη γνώση η οποία είναι γνωστή μέχρι τώρα. Θα πρέπει κάθε χρόνο να τους δίνεις και ένα μικρό κομμάτι από το καινούριο. Να την εμπλουτίζεις λοιπόν την γνώση. Αν δεν ασχολείσαι με την έρευνα, δεν θα είσαι ενήμερος. Άρα το ένα βοηθάει το άλλο και χρειάζεσαι πάντα την έρευνα στη διδασκαλία, παρότι αυτό φαίνεται λίγο, ακούγεται και λίγο παράξενο. Είναι έτσι. Ενδιαφέρον όμως, έτσι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος δεν είναι μεταφορέας γνώσης. Ο πανεπιστημιακός δάσκαλος πρέπει να είναι και δημιουργός γνώσης. Για να εμπνεύσει και τους φοιτητές του να δημιουργήσουν όταν θα έρθει η ώρα τους τη δική τους γνώση. Ναι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας απόψε ο καθηγητής χημίας, ο κύριος Κατερινόπουλος, ο καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, κύριος Κατεβαίνης. Σε λίγα λεπτά ξανά μαζί. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τους δύο πανεπιστημιακούς απόψε, τον κύριο Κατεβαίνη και τον κύριο Κατερινόπουλο. Παρότι τα αντικείμενά τους είναι διαφορετικά, έχουμε βρει πολλά σημεία τομής, αν θέλετε. Και βέβαια, πολύ ενδιαφέρον έχουν και τα άλλα, τα οποία δεν είναι κοινά. Κύριε Κατεβαίνη, θέλω να έρθω σε εσάς. Γιατί μιλάμε για τους υπολογιστές, μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε για μια διαδρομή που έχετε ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, την οποία βεβαίως συνεχίζεται στο Πανεπιστήμιο και στο ΙΤΕ. Μου είπατε πριν για την κατανάλωση κάποια δεδομένα τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακά, την κατανάλωση την οποία προσπαθείτε κι εσείς να μειώσετε, βέβαια με ποιους τρόπους. Θα μας εξηγήσετε όσο πιο απλά γίνεται και όσο πιο σύντομα γίνεται στη συνέχεια. Πώς συμβάλλει λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε αυτή την επιθυμητή μείωση της κατανάλωσης. Εντάξτε, θέλω ανάμεσα στα διάφορα θέλω να έρθω στο πιο σημαντικό ίσως και το πιο χειροπιαστό. Σήμερα υπάρχουν στη διεθνή αγορά επεξεργαστές που έχουν φτιαχτεί για τα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα, λόγω του περιορισμού της μπαταρίας, πρέπει να καταναλώνουν χαμηλή ενέργεια και για να μην σου ζεσταίνουν το αυτή την ώρα που μιλάς. Και γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί επεξεργαστές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είναι και απλοί επεξεργαστές, όπως λέγαμε πριν. Και πρωτοπόρα εταιρεία διεθνώς πλέον στα κινητά τηλέφωνα, η συντριπτική πλειοψηφία των κινητών τηλεφώνων, πρωτοπόρα εταιρεία είναι μια βρετανική, ευρωπαϊκή βρετανική εταιρεία ονόματι ARM, ARM, Advanced Risk Machines είναι το ARM, όπου το R είναι το risk που λέγαμε προηγουμένως οι απλοί επεξεργαστές. Τώρα, από την άλλη μεριά, στους υπολογιστές γραφείου, τους κλασικούς, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν επεξεργαστές της Intel, της αμερικανικής Intel, της πολύ γνωστής εταιρείας, οι οποίοι, επειδή θέλουν να έχουν ψηλή επίδοση, να είναι γρήγοροι, καταναλώνουν και ψηλή ποσότητα ενέργειας. Τα data centers που λέγαμε πριν, τα κέντρα δεδομένων όπου βάζουν εταιρείες όπως η Google, η Microsoft κλπ, δεκάδες χιλιάδες υπολογιστές μαζί, είναι σήμερα φτιαγμένα συνήθως από επεξεργαστές με επεξεργαστές της Intel. Τώρα, η πρώτη σκέψη όταν πας να μειώσεις την κατανάλωση ενέργειάς τους είναι μπορώ να πάρω τους επεξεργαστές της ARM που είναι φτιαγμένη για κινητά τηλέφωνα και να τους χρησιμοποιήσω σε data centers. Και εν γέννη μπορείς, αλλά πρέπει να το προσέξεις, πρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα, να τους προσαρμόσεις κατάλληλα κλπ. Αυτή η προσπάθεια υπάρχει σήμερα διεθνώς και θα προχωρήσει, ιδιαίτερα στην Ευρώπη προφανώς, αφού η ARM είναι ευρωπαϊκή επεξεργαστές, το κοιτάζει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το επιδιώκει αυτό και έχει κάμποσα ερευνητικά προγράμματα σε αυτό τον τομέα. Σε ένα από αυτά που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια και είναι το κεντρικό, συμμετέχει και το ΙΤΕ, συμμετέχουμε από εδώ από την Κρήτη και μάλιστα στη διάρκεια του έργου ήμασταν και πολύ δραστήριοι εδώ από την Ελλάδα, από την Κρήτη και αυτό έχει εκτιμηθεί.
Στα επόμενα έργα επίσης, τα διάδοχα του επίσης συμμετέχουμε και αυτό έχει φέρει και μία εξέλιξη πολύ ενδιαφέρουσα και από άποψη Ελλάδας και Κρήτης. Πρόσφατα ιδρύθηκε, πριν λίγους μήνες, ιδρύθηκε με έδρα στη Βρετανία, στην Αγγλία, μια εταιρεία startup που τις λένε, καινοτόμος, τεχνοβλαστός, νομίζω κάπως έτσι είναι ο ελληνικός όρος, για να αξιοποιήσει σαν προϊόν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας για τέτοιους υπολογιστές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία, τα δύο της κέντρα σχεδίασης και έρευνας που θα έχει. Το ένα από τα δυο θα είναι εδώ ήδη έχει ξεκινήσει να το εγκαθιστά εδώ στο Ηράκλειο, στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, είτε και στο Πανεπιστήμιο, στην ίδια περιοχή. Αυτό είναι το πολύ άλλο σημαντικό. Στην Γκρενόμπλη, στη Γαλλία. Το ένα στην Γκρενόμπλη, το άλλο στο Ηράκλειο. Αυτό ακούγεται πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κατεβαίνη, πρακτικά τι σημαίνει αυτό για μας εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, σημαίνει, ας πούμε, εξέλιξη επιστημονική, σημαίνει θέσεις εργασίας, σημαίνει τι ακριβώς. Όλα αυτά. Δεν είναι είναι μία από τις αρκετές προσπάθειες τέτοιες που υπάρχουν και από τις άλλες ανάλογες εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στο χάρτη της διεθνούς ψηλής τεχνολογίας και αυτό που πιστεύουμε εμείς εδώ των επιστημών και του Πανεπιστημίου, ότι η Κρήτη πρέπει να έχει τρία τουλάχιστον πόδια στην ανάπτυξή της: αγροτική παραγωγή, τουρισμό και καινοτομία, ψηλή τεχνολογία, επιστήμη. Και το βλέπουμε να φέρνει καρπούς πλέον. Δηλαδή, εργαζόμασταν όλα αυτά τα 30 χρόνια που πατεργάζονταν πάντα το Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ για αυτόν τον σκοπό και οι άλλοι οργανισμοί της Κρήτης. Τώρα το βλέπουμε, όλο ένα και περισσότερο το βλέπουμε να φέρνει καρπούς. Επομένως, αυτό είναι μια επιτυχία του τμήματός σας, μια επιτυχία δική σας, της ερευνητικής σας ομάδας, της ομάδας σας. Επιτυχία όλης της επιστημονικής κοινότητας της Κρήτης και της Ελλάδας επίσης. Ακριβώς. Έτσι, γιατί και στην Ελλάδα προσελκύονται τέτοια πράγματα. Και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και είναι εδώ. Αυτό που είπατε, ότι είμαστε στον επιστημονικό χάρτη και αυτό είναι σημαντικό. Και πρέπει να προχωρήσει η Ελλάδα. Ακριβώς. Πείτε μου λίγο και για αυτό που είπαμε λίγο πριν, για τους επιστήμονες που αναζητάτε. Εγώ είπα ότι είναι εξειδικευμένοι. Εσείς μου λέτε ότι δεν είναι τόσο εξειδικευμένοι. Πού είναι λοιπόν αυτά τα παιδιά τα οποία χρειάζεστε? Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν είναι ότι βλέπω μεγάλο πλήθος, σημαντικό ποσοστό των αποφύτων μας, πλειοψηφία θα έλεγα, να βρίσκουν δουλειές αμέσως μόλις αποφυτούν, σε μερικές περιπτώσεις πριν αποφυτήσουν. Και βλέπω άλλες περιπτώσεις που αναζητάμε να βρούμε και η εταιρεία που σας έλεγα πριν αναζητά να προσλάβει προσωπικό και έχει δυσκολίες να βρει προσωπικό. Αυτό πώς εξηγείτε? Προσπαθούμε να επαναπατρίσουμε Έλληνες από το εξωτερικό και να τους φέρουμε πίσω. Λοιπόν, η ερμηνεία είναι ότι έχουν φύγει. Έχουν φύγει οι επιστήμονές μας. Είναι και αρκετοί οι οποίοι έχουν φύγει δυστυχώς. Είναι και άλλοι εδώ πέρα. Η ερμηνεία είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η ίδια κατάσταση. Δηλαδή, είναι νέες επιστήμες, νέες τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν, που υπάρχουν ανάγκες και οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, είναι καλό να κατευθυνθούν προς τα εκεί, διότι εκεί είναι οι ανάγκες του μέλλοντος. Για πολλές δεκαετίες τουλάχιστον, για όσο μπορεί να προβλέψει κανείς. Κύριε Κατεβαίνη, με δύο κουβέντες θα μπορούσατε να μας πείτε, επειδή φαντάζομαι μας βλέπουν και μας ακούν και νέοι άνθρωποι, τι ακριβώς αναζητάτε αυτή την εποχή από πλευράς επιστημόνων? Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται, το βασικό πράγμα που χρειάζεται ένας νέος για να έρθει, ας πούμε, στη δική μας επιστήμη, αλλά νομίζω το ίδιο ισχύει σε όλες, είναι ενδιαφέρον και αγάπη για αυτό που σπουδάζει. Δεν είναι καμιά εξωπραγματική εξυπνάδα. Δεν αναζητάει η βιομηχανία, όταν λέω βιομηχανία εννοώ εταιρείες, μην φανταστείτε καμιά βαριά βιομηχανία, αλλά και η εταιρεία που σας έλεγα προηγουμένως, δεν αναζητά τα σπάνια ταλέντα ή τα εξωτικά μυαλά ή τίποτα τέτοιο. Αναζητά ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν και επειδή το αγαπάνε το κάνουν με μεράκι και το κάνουν ευσυνείδητα και το κάνουν καλά. Εντάξει. Επίσης, στη διάρκεια των σπουδών, δεν λείπει η εξυπνάδα. Έχω παρατηρήσει τους φοιτητές μου δεκαετίες τώρα.
Δεν λείπει η εξυπνάδα από κανένα φοιτητή. Αυτό που λείπει όταν δεν τα πηγαίνουν καλά στα μαθήματα είναι το ενδιαφέρον και η αφιέρωση χρόνου στα μαθήματα. Μόνο. Το ενδιαφέρον κατά βάση. Και βλέπω τα τελευταία χρόνια, επίσης παλιά υπήρχε, νομίζω πριν από την οικονομική κρίση, υπήρχε λιγάκι και μια νοοτροπία ότι τώρα τι τα χρειαζόμαστε εμείς αυτά, αρκεί να πάρουμε το χαρτί μας και μετά θα βρούμε μια θέση κάπου ή θα είμαστε αντιπρόσωποι στις πωλήσεις μιας διεθνούς εταιρείας ή δεν ξέρω τι, και αρκεί αυτό, δεν χρειαζόμαστε τα βαθιά των σπουδών. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι οι φοιτητές το συνειδητοποιούν τώρα τα τελευταία χρόνια και νομίζω γι' αυτό το λόγο και παρακολουθούν περισσότερο τα μαθήματά τους και αποφοιτούν πιο γρήγορα. Ίσως αποφοιτούν πιο γρήγορα και για οικονομικές ανάγκες. Ναι, αλλά έχει αλλάξει το οικονομικό περιβάλλον. Τους περιμένει και η δουλειά. Λοιπόν, που λέτε, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να το πουλήσεις μόνο στην Ελλάδα, ειδικά για τους υπολογιστές, αλλά και γενικότερα γιατί η ελληνική αγορά είναι μικρή αγορά. Είναι παγκοσμιοποιημένη η αγορά. Πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο είναι καλό ανά τον κόσμο. Αν είναι καλό για να το αγοράσουν οι Έλληνες, είναι καλό για να το αγοράσουν και όλοι οι υπόλοιποι ανά τον κόσμο. Λοιπόν, για να κάνεις κάτι που είναι διεθνώς ανταγωνιστικό, πρέπει να ξέρεις πού βρίσκεται η διεθνής επιστήμη. Δεν είναι τόσο δύσκολο, αρκεί να το αγαπήσεις. Αυτό. Νομίζω μας τα είπε ο κύριος Κατεβαίνης έτσι, πολύ αναλυτικά και διακρίναμε και την αγάπη και το ενδιαφέρον του ίδιου για αυτό που κάνει. Όλα ερμηνεύονται. Κύριε Κατερινόπουλο, δεν ξέρω αν θα είχατε κάτι να συμπληρώσετε σε αυτό. Φαντάζομαι συμφωνείτε. Θα ήθελα να αρχίσω από εκεί που, από ένα από τα τελευταία σημεία του κύριου Κατεβαίνη. Εγώ έχω την άχαρη δουλειά να κάνω στο πρώτο έτος το σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες και τις κανόνες ασφαλείας στους φοιτητές μας. Εντάξει, είχαμε 4 λιποθυμίες τα τελευταία 20 χρόνια όταν κάναμε αυτές τις παρουσιάσεις. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά πριν αρχίσω να τους μιλάω γι' αυτό, τους κάνω 2 πολύ περίεργες ερωτήσεις. Τους λέω, πόσοι από εσάς θέλετε να πάρετε πτυχίο? Και σηκώνουν όλοι το χέρι. Φυσικά. Πόσοι από εσάς θέλετε να πάρετε πτυχίο χημείας ή να γίνετε χημικοί? Τα 2/3 σηκώνουν το χέρι. Και τους εξηγώ ότι εδώ μεταξύ ημών και ημών, εννοώντας τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό, υπάρχει μία μικρή διαφωνία διαχειριστικής υφής. Δεν πρόκειται να πάρετε χαρτί αν δεν γίνετε χημικοί. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ανεξάρτητα το αν υπάρχει κρίση ή δεν υπάρχει κρίση, και τα χρόνια πριν από την κρίση, ένα βασικός παράγοντας για ένα νεαρό επιστήμονα να προχωρήσει στη ζωή του είναι να ξέρει καλά το αντικείμενό του. Όπως είπε και ο κύριος Κατεβαίνης, η έννοια του ότι παίρνω ένα χαρτί και αυτό το χαρτί αυτόματα θα με πάει σε μια υπηρεσία στην οποία θα βάζω σφραγίδες τα επόμενα 40 χρόνια της ζωής μου και θα παίρνω μισθό, αυτό το πράγμα έχει πεθάνει πλέον. Ναι. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποτέ, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχει, τώρα, αλλά και συμπτωματικά, ας το βάλουμε έτσι, δεν υπάρχει. Άρα για να μπορέσουν να παράξουν οι φοιτητές μας, και δεν σας κρύβω ότι πριν από κάποια χρόνια τη πληροφορία από την Ένωση Ελλήνων Χημικών είναι ότι με το αντικείμενο της χημίας ασχολείται ένας από τους 3 πτυχιούχους χημίας. Αυτό σημαίνει. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με άλλα πεδία. Αλλά που είναι παρεμφερή. Μερικά από αυτά είναι παρεμφερή, μερικά και όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μαθαίνεις καλά την επιστήμη σου, μαθαίνεις και να σκέφτεσαι. Κυρίως και όταν μαθαίνεις να σκέφτεσαι, με ό,τι ασχοληθείς, θα μπορέσεις να το πετύχεις. Κύριε Κατερινόπουλε, αυτό δεν είναι το πρώτο που δίνει ένα πανεπιστήμιο? Ναι, σε μαθαίνει να σκέφτεσαι. Σε μαθαίνει να σκέφτεσαι. Σε μαθαίνει να παίρνεις τα δεδομένα και να μπορείς να τα αναλύεις και να τα αξιοποιείς αντίστοιχα. Επομένως, κι αν ακόμα δεν ασχοληθείς με το αντικείμενο το οποίο έχεις σπουδάσει, έτσι, έχεις ένα κέρδος. Ακριβώς. Διότι έχεις μάθει έναν τρόπο να αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Ακριβώς. Και τώρα, όταν έρθουμε τώρα στο αντικείμενο της χημίας, προφανώς ένας από τους τομείς, και μιλώντας, συνδέοντας τη δραστηριότητα τμήματος χημίας με την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Ένας από τους τομείς με τους οποίους ασχολείται η τοπική κοινωνία είναι ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός τομέας. Εκεί σε χημική έχουμε το μεγάλο μερίδιο. Βέβαια. Μαζί με τους βιολόγους, βιολογία φυτών, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Και όχι μόνο να βοηθήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος
έχει μία σειρά από προβλήματα και να του δώσουμε λύσεις, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε και τους δικούς μας τους φοιτητές να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, ένας από τους φοιτητές μας που είχε ασχοληθεί με τα, και από προπτυχιακό επίπεδο με τα βοτάνια της Κρήτης, έχει στον Άγιο Νικόλαο μία μεγάλη βιομηχανική μονάδα η οποία εξάγει εθέρια έλαια από τα βοτάνια της Κρήτης. Υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα, και εκεί έρχεται αυτό που έλεγα προηγουμένως. Αν ξέρεις καλά την επιστήμη σου, έχεις τη δυνατότητα να την αξιοποιήσεις με τρόπους που δεν την έχουν αξιοποιήσει οι άλλοι. Θα μπορούσαν λοιπόν να στραφούν προς θέματα τέτοιου είδους, και εκεί πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση ότι αυτή είναι η ειδικότητα την οποία ακολουθούν οι φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν στη δική μου ερευνητική ομάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν 6 ερευνητικές ομάδες στον τομέα μας της οργανικής χημίας, με άλλες δραστηριότητες, και νομίζω ότι ενδεχομένως να έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε και με άλλους mm-hmm. συναδέλφους. Αλλά τα παιδιά τα οποία ασχολούνται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα και τα βοτάνια της Κρήτης, νομίζω ότι έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να... Ευκαιρίες και προοπτικές, και έτσι, προοπτικές, επαγγελματικές ναι. προοπτικές, ναι. γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπατε, με ποικίλους τρόπους μπορεί κανείς να αξιοποιήσει τη γνώση του, έτσι. Ακριβώς. Φτάνει να έχει πραγματικό ενδιαφέρον, όπως είπε και ο κύριος Κατεβαίνης. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας με έμφαση σε ένα συγκεκριμένο τομέα χημίας αν δεν ενδιαφέρεται. Ή θα τον εγκαταλείψει ή θα τον εγκαταλείψει ο τομέας. Δεν, από τα δύο θα γίνει. Νομίζω ότι ισχύει γενικότερα αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ισχύει μόνο για τη χημία. Ναι, ναι. Και λέγαμε πριν, κύριε Κατεβαίνη, ότι έχει επηρεαστεί το Πανεπιστήμιο από την οικονομική κρίση με ποικίλους τρόπους. Ο προφανής τρόπος είναι ότι έχουν περικοπεί, όπως είπαμε... Κονδύλια, εντάξει, τα κονδύλια, αυτό το ξέρουμε. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο έχει επηρεαστεί, τον είπατε λίγο πριν στο διάλειμμα και μου έκανε εντύπωση, ότι έχουν... λόγω της οικονομικής κρίσης, οι φοιτητές τελειώνουν πιο γρήγορα, έτσι, έχουν σοβαρευτεί, δηλαδή είναι πιο συγκεντρωμένοι. Νομίζω συνειδητοποίησαν ότι χρειάζονται τις γνώσεις που παρέχει το Πανεπιστήμιο. Ναι. Και θέλουν να τελειώσουν και πιο γρήγορα, και για οικονομικούς λόγους. Τώρα, ναι, πιθανόν για οικονομικούς λόγους, ή πιθανόν επειδή παρακολουθούν τα μαθήματα περισσότερο και επειδή παίρνουν πιο στα σοβαρά τις σπουδές. Παίρνουν πιο στο σοβαρά, έτσι. Σίγουρα. Αυτό το... και νομίζω ότι είναι και μία ευθύνη δική μας από τα πρώτα χρόνια που μπαίνουν τα παιδιά στο τμήμα, να τους εξηγήσουμε πάρα πολύ καλά πώς είναι το πρόγραμμα σπουδών. Το ποια μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσουν για να δώσουν έμφαση. Ποια μαθήματα εξαρτώνται από κάποια άλλα. Ποια μαθήματα θα τους δώσουν την προοπτική, παραδείγματος χάρη... Παρενθετικά να σας πω ότι νομίζω ότι και στα άλλα τμήματα σχολής θετικών επιστημών ισχύει αυτό, ή κεντρικά ή παράλληλα. Στο τμήμα χημίας τα πρώτα 3 χρόνια τους δίνουμε τις βασικές γνώσεις και το 4ο χρόνο τους δίνουμε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων από τα οποία μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές τα κατ' επιλογή λεγόμενα μαθήματα. Ανάλογα με το ενδιαφέρον τους. Ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, θα πάρουν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Ενδιαφέρονται για τα πολυμερή, θα πάρουν τα αντίστοιχα μαθήματα. Ενδιαφέρονται για τα φυσικά προϊόντα, τα αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο, εάν τα παιδιά γνωρίζουν από πριν το πώς δουλεύει το εκπαιδευτικό σύστημα στο πανεπιστήμιο τους, μπορούν από πολύ πριν να αποφασίσουν το τι θέλουν να κάνουν. Και υπάρχει ευρύ πεδίο, όπως μας είπατε. Βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτό που είπε ο κύριος Κατεβαίνης, να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να σοβαρευτούν. Να σας πω, να σας εξομολογηθώ ένα μικρό τέχνασμα. Κάθε ένας από εμάς στο τμήμα χημίας είναι υπεύθυνος περίπου σε 8 με 10 φοιτητές κατέτο. Είμαστε οι σύμβουλοι καθηγητές τους. Ναι. Όταν έρχονται σε μένα, τους λέω θα σας κάνω ένα μικρό δώρο. Θα σας δωρήσω ένα καθρέφτη. Με κοιτάνε λίγο παράξενα. Και τους ζητάω τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του στέλνω ένα πρότυπο βιογραφικού. Και τους λέω, στο τέλος κάθε έτους θα αρχίσετε να γεμίζετε αυτό το βιογραφικό. Και κάθε χρονιά θα κοιτάτε το βιογραφικό και θα λέτε τι έμαθα φέτος.
όχι τι χαρτί πήρα, τι έμαθα φέτος, από αυτά που έμαθα, τι μπορώ να χρησιμοποιήσω και πώς μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εκεί και με τον τρόπο που με ενδιαφέρει να αξιοποιήσω τη ζωή μου αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι τους προσανατολίζετε κατευθείαν, τους βάζετε σε μια διαδικασία αξιοποίησης της γνώσης τους, έτσι, και προσανατολισμού. Και αυτοαξιολόγησης. Του εαυτού τους, έτσι. Και αυτοαξιολόγησης. Ναι, ακριβώς. Και αυτό πολύ σημαντικό. Πολύ καλή ιδέα, πρέπει να την αντιγράψουμε κι εμείς. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να πούμε αν έχουμε αφήσει κάτι σε σχέση με τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα και τους στόχους που έχετε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές τα είπαμε, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε σχέση με το μέλλον, αυτό που σχεδιάζετε για το μέλλον στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω τα είπαμε λίγο πολύ, ναι, κύριε Κατεβαίνη και κύριε Κατερινόπουλε. Είπαμε και για την πρακτική εφαρμογή, γιατί οι κοινωνίες πρέπει να έχουν μια διαδραστική σχέση με το Πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει, είπε ο κύριος Κατερινόπουλος, για τον πρωτογενή τομέα με πάρα πολλούς τρόπους. Το δικό σας το τμήμα και ο δικός σας ο τομέας. Έτσι. Φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι τομείς και τα υπόλοιπα τμήματα και των θετικών, ιδιαίτερα των θετικών επιστημών, ίσως μπορούν πάρα πολύ να συμβάλλουν και στην παραγωγή και στην ενίσχυση των προσπαθειών των κατοίκων σε διάφορους τομείς. Και συγγνώμη, αυτό που είπατε, τώρα μπορεί κανείς να σκέφτεται τι τα χρειαζόμαστε εμείς αυτά τα εξωτικά πράγματα εδώ στην Κρήτη, αυτές τις εξωτικές τεχνολογίες. Δεν είναι πλέον εξωτικές, είναι ανά τον κόσμο, είναι εκεί που οι περισσότεροι που πληρώνονται ένα σωρό μισθή. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, αυτές οι εταιρείες που λέω που έρχονται εδώ ή που αναπτύσσονται, είναι μισθοί. Και φόροι και ασφαλιστικές εισφορές και απ' όλα. Έχουμε πολλαπλό κέρδος, θέλετε να πείτε. Ναι. Και είναι πλέον αυτό που γίνεται ανά τον κόσμο και πρέπει να γίνει και εδώ πέρα. Μα δεν μπορούμε να είμαστε εκτός παιχνιδιού. Ακριβώς, έτσι. Και νομίζω ότι έχουμε σημαντικούς επιστήμονες στην Ελλάδα, οι οποίοι μας βάζουν στο παιχνίδι, στο διεθνές επιστημονικό πεδίο. Και είναι μονόδρομος, έχω την εντύπωση, για την ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν αναζητήσεις, ενδιαφέροντα. Είναι εκεί που έχει εξελιχθεί η παγκόσμια κοινότητα. Έτσι. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ο μοναδικός δρόμος για την επιτυχία και των νέων, αφού σε νέους ανθρώπους κάνετε μάθημα, νέους ανθρώπους διδάσκετε, είναι ακριβώς όλα αυτά, η αναζήτηση, το ενδιαφέρον, η αγάπη για αυτό που κάνουν. Για το αντικείμενό τους και νομίζω ότι αυτό ακριβώς, επειδή και το ζητούμενο είναι η επαγγελματική επιτυχία, ένας δρόμος που τους διασφαλίζει μάλλον καταρχήν το ότι θα έχουν δουλειά και δεύτερον βέβαια μια εξέλιξη στη δουλειά τους, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός δρόμος η αγάπη και το ενδιαφέρον και η συνεχής προσπάθεια. Είναι έτσι? Σωστά. Λοιπόν, έτσι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είχαμε να πούμε κι άλλα, νομίζω ότι αγγίξαμε κάποια θέματα. Εγώ θέλω να επαναλάβω στους τηλεθεατές μας ότι είστε οι δύο καθηγητές που επί 30 χρόνια ζείτε στην Κρήτη, εργάζεστε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είστε εκείνοι οι καθηγητές που φέτος μοιράστηκαν το βραβείο της εξαίρετης διδασκαλίας, Στέλιου Πιχωρίδη. Και πάλι λοιπόν θερμά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εμείς να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.